Νικολαίδη, που βρίσκεται στο σημείο της τραγωδίας και θα μας εξηγήσεις, Χρήστο, λεπτό προς λεπτό, τι ακριβώς συνέβη και πώς το παιδί έχασε τη ζωή του από ένα αθώο παιχνίδι, όπως πίστευε, που στη συνέχεια μετατράπηκε σε παιχνίδι θανάτου. Ακριβώς αυτό είναι το παιχνίδι, το υπτάμενο χαλί, στο οποίο διαδραματίστηκαν όλα χθε, γύρω στι 11 παρατέταρτο το βράδυ, στην κάτω σειρά και πιο συγκεκριμένα στο κάθισμα το οποίο βρίσκεται δίπλα στο διάδρομο, περίπου στο κέντρο του παιχνιδιού, καθόταν η 13χρονη μαζί με τρει ακόμα φίλε τη στα διπλανά καθίσματα. Ήταν μια παρέα 7 ατόμων που τα τέσσερα από αυτά ανέβηκαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το παιχνίδι άρχισε κανονικά και σύμφωνα με τα παιδιά τα οποία ήταν μαζί, υπήρξαν αρκετές αναταράξεις ε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκε και για λόγους που ακόμα μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστοί. Ε, η 13χρονη δυστυχώς ξέφυγε από την πάρα ασφαλείας, εξφεδονίστηκε στον αέρα. Ε, έκανε μια πορεία ε, στο διπλανό παιχνίδι στο Ντάκαντα όπου κατέληξε δυστυχώς σε μια απόσταση 11 μέτρων από το κάθισμα στο οποίο είχε ανέβει και κατέληξε στο κενό ανάμεσα στο, στο ταψί του Ντάκαντα και στο κάγκελο το διαχωριστικό που υπάρχει ε, με, την, ε, με τη βάση του παιχνιδιού. Εκεί, σύμφωνα με αυτόπτε μάρτυρε, δόθηκαν οι πρώτε βοήθειε από έναν γιατρό του Κέντρου Υγεία του Αλμυρού, που έτυχε να βρίσκεται ανάμεσα στον, στο, στο κοινό του πανηγυριού, ανάμεσα στου πολίτε οι οποίοι βρέθηκαν στο πανηγύρι χθε το βράδυ. Το οποίο ε, τραγωδία θα ήταν, αλλά μετά από 45 λεπτά θα έλυγε η, η λειτουργία του, θα, θα τελείωνε το πανηγύρι. Ε, Όπω μα είπε η 13χρονη ε, παιδική φίλη του θύματο. Η, η οποία, οποία Χρήστο καθόταν δίπλα μαζί στο Και βρισκόταν... Ακριβώς. Βρισκόταν ακριβώς στο διπλανό κάθισμα. Όπως λοιπόν μας είπε χαρακτηριστικά, πήγαμε στο Λούνα Πάρκ, εφτά συμμαθήτριες, οι τέσσερις ανε... καθίσα... ανεβήκαμε στο παιχνίδι, καθίσαμε στην κάτω σειρά περίπου στη μέση. Η Νίνα καθόταν δίπλα μου, βάλαμε τις μπάρες ασφαλείας, αλλά αμέσως καταλάβαμε ότι υπήρχε μεγάλο κενό. Το παιχνίδι ξαφνικά ξεκίνησε, νιώσαμε ότι η ταχύτητα και το τράνταγμα ήταν μεγαλύτερο από τις προηγούμενες φορές που είχαμε ξαναανέβει. Κάποια στιγμή αισθανθήκαμε ένα μεγάλο τράνταγμα και σχεδόν ήμουν έτοιμη να πέσω κι εγώ στο κενό. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Στην επόμενη στροφή είδα την Ήρα να χάνεται από δίπλα μου και να φεύγει στον αέρα. Δεν σηκώθηκε ποτέ από τη θέση τη ούτε προσπάθησε να βγάλει κάποια φωτογραφία. Καθόταν πίσω από την παρασφαλεία. Είναι κρίμα κάποιοι να προσπαθούν να ρίξουν τι ευθύνε σε αυτήν. Με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα και του είπα ότι ακριβώ έγινε. Μα είπε χαρακτηριστικά η 13χρονη. Να πούμε ότι στο ίδιο πανηγύρι βρισκόταν και τα δύο αδέρφια. Τη της 13χρονη Νίνα, που είδαν ότι κάτι άσχημο συνέβη και προσέτρεξαν στο σημείο για να διαπιστώσουν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ότι πρόκειται για ένα περιστατικό εξαιρετικά άσχημο που αφορούσε τη μικρή του αδερφή. Ο πατέρα, μόλι πληροφορήθηκε το περιστατικό, επειδή ακριβώ έχει και ένα ιστορικό καρδιολογικών προβλημάτων, είχε ένα υπερτασικό επεισόδιο και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται ευτυχώ εκτό κινδύνου στο νοσοκομείο του Βόλου. Να πούμε επίση ότι. Ε, υπήρξε ένα ε, περιστατικό το οποίο πραγματικά εκνευρίζει ακόμα περισσότερο την οικογένεια. Όπως μας είπαν μέλη της, ε, ε, θεωρούν ότι για το περιστατικό αυτό ευθύνεται εξ ολοκλήρου η πλευρά της επιχείρησης και για το λόγο αυτό από σήμερα και όλα θα στραφούν με ό,τι νομικό μέσο έχουν εναντίον τους. Θεωρούν ότι δεν ελήφθησαν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να προστατευτούν τα παιδιά τα οποία... Χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μάλιστα. Υπάρχει και μια τραγική έτσι, εξέλιξη στην υπόθεση. Δεν υπάρχει ιατροδικαστή υπηρεσία σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η κηδεία του θύματο θα αργήσει πάρα πολύ. Κάτι το οποίο εκνευρίζει εξαιρετικά την οικογένεια. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να θάψουν το παιδί του. Αλλά δυστυχώ δεν θα μπορέσουν να το κάνουν πριν από τη Δευτέρα ή ακόμα και την Τρίτη. Γιατί η Σωρό θα πρέπει να πάει στη Θεσσαλονίκη, Μάλιστα. προκειμένου να γίνει η απαραίτητη ε, νεκροψία και νο δικαστή είναι και κάτι το πάρα, πάρα πολλά αυτό. ερωτηματικά για τι ακριβεί συνθήκε κάτω από τι οποίε έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Νικολαίδη. Κυρίε και κύριοι, πριν από 10 χρόνια.